περάσουμε στην επόμενη εισήγηση. Ο επόμενος εισηγητής μας είναι ο κύριος Αφοξενίδης Θεόφιλος, ο οποίος είναι οικονομολόγος. Έχει σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Suffolk University της Βοστόνης, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα MBA. Παράλληλα με τις σπουδές του, στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε δραστηριότητα στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών, όπου διετέλεσε γραμματέας και στη συνέχεια πρόεδρός του. Σήμερα, παράλληλα με την εργασία του, δραστηριοποιείται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει διατελέσει πρόεδρος της επιχείρησης πολιτισμού και αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Αχαρνών. Ο κύριος Αφοξενίδης θα μας μιλήσει για την... Πολύ ψηλά. Για την... Λοιπόν, και τώρα τι, ως μέλος του νεολιστικού κινήματος την εποχή που ιδρύθηκε, πριν μάλλον την εποχή της ίδρυσης της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, θα μας μιλήσει για τον οργανωμένο ποντιακό χώρο και την νεολαία, συμπαραστάτες ή πρωτοπόροι. Κύριε Αφοξενίδη. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Αυτή είναι η πρώτη κουβέντα την οποία ακούμε τις 19 Μαΐου. Γιορτάζεται σήμερα, έτσι δεν είναι? Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κύριοι σύνεδροι, ο κόσμος έξω από αυτό το χώρο εδώ που βρισκόμαστε δεν ξέρει τι είναι η 19η Μαΐου. Και όταν ακούει τη λέξη γενοκτονία, το μυαλό του πάει σε μία γενοκτονία. Αυτή των Εβραίων. Κάποιοι λίγο πιο διαβασμένοι ίσως γνωρίζουν και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στον ίδιο χώρο καταλαβαίνουν ότι στις 19 Μαΐου πρέπει να μας πούνε χρόνια πολλά, καταλαβαίνετε όλοι ότι κάποιο λάθος κάνουμε. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Όλοι μας. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, μεγάλους αγώνες για την αναγνώριση αυτής της ημέρας ως ημέρα μνήμης. Και όμως αυτή η μέρα νιώθουν οι υπόλοιποι συνέλληνες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι ίσως συνάνθρωποι μας επί γης, ότι πρέπει να μας πούν χρόνια πολλά. Δεν τους έχουμε μάθει να μας πούν ποτέ ξανά. Αυτή θα είναι η λέξη, αυτές είναι οι λέξεις που πρέπει να μας λένε εκείνη την ημέρα. Ποτέ ξανά. Για κανέναν άνθρωπο, για καμία φυλή. Αυτό όμως πρέπει εμείς να το πετύχουμε. Δεν έρχεται από τον ουρανό. Είναι η αιτιοκρατία αυτή η οποία μας δείχνει το δρόμο. Δεν έρχεται μόνο του και αποτύχει κάτι. Έχει αιτία, έχει αποτέλεσμα. Σε αυτόν τον δρόμο πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Και βέβαια θα μου πείτε, μάλιστα, να δουλέψουμε. Όμως, πώς θα εργαστούμε, τι πρέπει να φτιάξουμε? Εσείς πιστεύετε ότι ο εβραϊκός λαός ήταν με ροδοπέταλα στρωμένος ο δρόμος του για να πετύχει τη δική του αναγνώριση γενοκτονίας? Φαντάζομαι ότι κανείς από εμάς δεν έχει στο μυαλό του εκείνες τις παιδικές θεωρίες ότι οι Εβραίοι κυριαρχούν τον κόσμο και διάφορα άλλα τέτοια. Μία φυλή είναι κι αυτή, η οποία εκδιώχθηκε, κατασφαγιάστηκε, ένιωσε το πετσί στη γενοκτονία, όμως δημιούργησε όλους εκείνους τους πυρήνες και όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί το έγκλημα εις βάρος της. Σίγουρα, η ήττα του ναζισμού ήταν ένα μεγάλο ευτύχημα, θα το πω σε εισαγωγικά, για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι τέτοιο. Σε εμάς, δυστυχώς, δεν υπήρξε ήττα κεμαλισμού. Πολύ σωστά μας τα είπε σήμερα το πρωί ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Αυτή την ήττα όμως, αν δεν την πετύχαμε στο πεδίο της μάχης, στην αρένα, στα πολεμικά πεδία, μπορούμε εμείς να την πετύχουμε στο πολιτιστικό και πολιτισμικό και πολιτικό πεδίο. Να δημιουργήσουμε όλους εκείνους τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, ώστε να πετύχουμε η αναγνώριση γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου να είναι στα χείλη του κάθε καθημερινού ανθρώπου, όπου γης. Όταν θέλουμε να γίνει κάτι παγκόσμιο,
Εμείς τι ζητάμε, ζητάμε την αναγνώριση, την διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Άρα ζητάμε κάτι παγκόσμιο. Πολλές φορές το ευχόμαστε. Το λέμε ως ευχή. Ευχή θα μείνει. Εάν δεν καταφέρουμε να έχουμε ελκυστές παντού, να δίνουν και να παίρνουν, να δημιουργήσουμε σύστημα. Τι δημιουργούν οι πολιτές, τι δημιουργεί η μεγαλύτερη καπιταλιστική οικονομία στον κόσμο, τι δημιουργούν οι Αμερικάνοι που είναι οι μέτρη των πολίσεων, δημιουργούν δίκτυα διανομής. Αυτό χρειαζόμαστε. Δίκτυο διανομής, παροχής πολιτισμού, παροχής γνώσης, παροχής ιστορίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, σας πληροφορώ εύκολα. Πόντι, Έλληνες πόντι, υπάρχουν σε όλους τους οργανωμένους και θεσμικούς χώρους. Εκκλησία, σχολεία, πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έρθω μετά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι η καθημερινότητα. Είναι η πρωτόλια έκφραση. Εκεί βγαίνει ο άνθρωπος, εκεί ζητάει την πρώτη του, να καλύψει την πρώτη του ανάγκη όταν την έχει στο σπίτι. Εκεί μαζί με την διευκόλυνση του δρόμου ή του φωτισμού, του ηλεκτροφωτισμού, θα πρέπει να του πούμε κιόλας, ξέρεις κάτι, έχει συντελεστεί ένα έγκλημα και δεν πρέπει ξανά να γίνει. Ποτέ ξανά. Επανέρχομαι λοιπόν στο μοντέλο της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Όλοι εμείς και με τους συλλόγους αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Να πετύχουμε τι? Να πετύχουμε πυρήνες παντού που θα δίνουν και θα παίρνουν γνώση. Αυτό είναι στα χέρια μας να το καταφέρουμε. Όταν λοιπόν περάσουμε σε ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα το οποίο θα διανύμει την γνώση μας, την ιστορία μας, και ο κάθε ένας από εμάς εκεί που βρίσκεται στο χώρο του θα έχει να δώσει, θα δημιουργείται διαρκώς ενέργεια η οποία θα μεταλαμπαδεύει παντού, ώστε όπως εμείς ξέρουμε τη γενοκτονία των Εβραίων, όλες οι υπόλοιπες φυλές του κόσμου να ξέρουν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η αυτοδιοίκηση είναι κάτι το οποίο... Η αυτοδιοίκηση είναι έρωτας. Γιατί έχεις να κάνεις κάθε μέρα με τον άνθρωπο ο οποίος θα σου πει το πρώτο του πρόβλημα. Εκεί λοιπόν, εμείς θα πρέπει να δημιουργούμε διαρκώς καταστάσεις για να καταλαβαίνουν πέραν της λύσης του προβλήματός τους ότι υπάρχει και η ιστορία στην οποία θα πρέπει να αναφερόμαστε διαρκώς για να λύνεται και το πιο απλό του πρόβλημα. Εκεί είναι το κουμπί, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους, έχουμε την Επιτροπή Περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί πηγαίνουν Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δηλαδή πηγαίνουν απλοί άνθρωποι από εμάς, οι οποίοι έχουν εκλεγεί στα Δημοτικά τους Συμβούλια και μπορούν να δώσουν γνώση. Από εμάς το μοναδικό που χρειάζεται είναι να δώσουμε τροφή. Εγώ λέω ότι πρώτος θέτω τον εαυτό μου σε αυτήν τη διαδικασία. Ιδιαίτερα για την Αττική, εκεί όπου δραστηριοποιούμε. Κύριε Πρόεδρε, είμαι διαθέσιμος στο να οργανωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Πέραν των συλλόγων, στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε, αυτά τα οργανωμένα δίκτυα που λέμε, θα δώσουν την οριστική νίκη για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Όταν έχουμε παντού δίκτυο διανομής, όταν δηλαδή φτιάξουμε μίνι μάρκετ και σούπερ μάρκετ γνώσεων, τότε δεν θα έχουμε πρόβλημα στο να αναζητούμε τις λύσεις στον ΟΗΕ ή αν κάναμε λάθος, αν πήγαμε στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη. Το ανέφερε πάλι ο Μιχάλης το πρωί και ήταν σαν ποντιακό ανέκδοτο. Δεν θα το χρειαστούμε όμως αυτό, γιατί θα το έχουμε δώσει στον καθημερινό άνθρωπο. Θα έρθει από τη βάση προς τα πάνω.
Θυμάμαι, πρέπει να ήταν το 97 ή το 98, όταν έγινε το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού. Εγώ τότε ήμουν φοιτητής εδώ. Και στο Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών, σε όλους τους συλλόγους, η τότε Επιτροπή, είχε στείλει μια μεγάλη αφίσα για την ενημέρωση του κόσμου, όπου αυτή η αφίσα είχε μια πολύ ωραία ζωγραφιά ενός πόντιου με τη σάπκα, με το πασλούχ, με τη στολή του, με τη ζύπκα του. Ένας νεαρός συμφοιτητής, μέλος του συλλόγου, πήρε την αφίσα και την έσκησε και την πέταξε κάτω. Ήταν αντίθετος στις απόψεις της τότε διοίκησης της ΠΟΠΣ, της Επιτροπής κτλ. Ένας άλλος συμφοιτητής, μεγαλύτερης ηλικίας, μεγαλύτερου έτος, ήρθε, την πήρε, έβαλε το σελοτέπ, την κόλλησε πάλι και την ξανακόλλησε στον τοίχο. Εμείς ως νεότεροι κοντοσταθήκαμε, είπαμε κάτι δεν πάει καλά. Γύρισε και μας είπε ότι δεν με ενδιαφέρει που ανήκετε, δεν με ενδιαφέρει αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει η εκάστοτε διοίκηση. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός ο πόντιος να είναι πάντα ενωμένος. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα αυτό, να είναι πάντα ενωμένος. Ξέρετε, η μεγαλύτερη δίκη των αιώνων στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι, και ιδιαίτερα του δυτικού πολιτισμού, δεν είναι όπως πολλοί λένε η νίκη του Μαραθώνα, όπου δεν επιτρέψαμε στους Πέρσες να καταλάβουν όλη την Ευρώπη. Δεν είναι η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Δεν είναι η νίκη των Ευρωπαίων έναντι των επελαυνών των τότε Οθωμανών, όλου του Οθωμανικού στρατού, τον 16ο-17ο αιώνα. Η μεγαλύτερη νίκη, φίλες και φίλοι, είναι η ηρωική ήττα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ήταν η νίκη που ένωσε. Ήταν μάλλον, συγγνώμη, η ήττα που ένωσε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ήττα που θα ενώσει. Ένθεν και ένθεν. Δεν είναι το δικό μας το ταν μόνο άσπρο. Είναι και των άλλων. Και δεν είναι μόνο και των άλλων. Είναι και το δικό μας. Νομίζω ότι πιστεύοντας στον θάνατο, στην ήττα, γιατί εκείνοι οι πρόγονοί μας γνωρίζανε, ανδρείοι πήγανε στο θάνατο, αλλά ήταν βέβαιοι ότι με αυτό θα πετύχουν την ένωση. Ας δούμε λοιπόν πως η ήττα, πως ο θάνατος μπορεί να μας δώσει την ένωση και την ανάσταση μαζί και να βγούμε από το τέλμα το οποίο κάποιοι με ψημιρούν διαρκώς. Εμείς μπροστά να κοιτάμε. Μόνο μπροστά. Γιατί εκεί είναι η αναγνώριση της ταυτότητάς μας. Μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε όλοι καλά.